Το άδειο λόγω τιμωρίας ΑΕΛΕΦΣΥ Αρένα, η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα επί της Λάρισσας στο 17. Από σέντρα του Μπακάκη, ο Τζιμπούρ με σούτ στην κίνηση πέτυχε το 0-1. Φάουλ του Μπονανότη στο 35, κεφαλιά του Σοϊλέδη στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά το γυριστό του Βάργκας εξ επαφής είχε την ίδια κατάληξη. Απίστευτη ευκαιρία για την Ένωση, η οποία έκανε δύο τα τέρματά της στο 41 με ωραία ενέργεια και σούτ του Μπονανότη στη δεξιά γωνία του Πατσογιώργου. Ο βραχίσωμος Αργεντινός έδειξε τη μεγάλη του κλάση στο 54 όταν απέφυγε με περίτεχνο τρόπο δύο αντιπάλους και πλάσαρε στην απέναντι γωνία για το 3-0 του δικεφάλου με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μπονανότη. Το 4-0 σημείωσε ο Βάργκας στο 88. Ενώ ο Μάνταλος ένα λεπτό αργότερα κρέμασε τον goalkeeper τον Βυσσινή διαμορφώνοντας το τελικό 5-0. Η ΑΕΚ πρώτη με 9 πόντους από τον 7ο όμιλο στους 16 του κυπέλου, η ΑΕΛ και αυτή έχει τσεκάρει το δεύτερο εισιτήριο.